Καλησπέρα, φίλε και φίλοι του Basket City. Είμαστε εδώ να παρακολουθήσουμε παιχνίδι πρωταθλήματος μεταξύ των Southlands και Barflies. Οι Barflies έχουν την πρώτη επίθεση του παιχνιδιού. Με τον Τσελεπίδη να ανοίγει λογαριασμό για την ομάδα του. Δυνατό κορμί. Δύσκολα αντιμετωπίσιμο. Υψηλή. Σαμπιένς θα έχουν αρκετή δουλειά. Σουτ από τη γωνία, είναι άστοχο από τον Βασιλιάδη. Άστοχος επίσης από την κοινή απόσταση και ο Λαγκούρης. Σπίνος μας κατεβάζει. Γιαννόπουλος θα με συγχωρείτε με την μπάλα. Πολύ ωραίο το γύρισμα για την Barflies. Επιθετικό rebound. Ματθαίου, από μέση απόσταση είναι άστοχος, μαζί με το rebound και το Γιώργης. Θα με συγχωρήσετε λίγο. Αν δεν έχει κάποια λάθος με τα ονόματα. Θα δώσει Barflies. Υπάρχει λίγο μία καθυστέρηση, καλάθι τριών πόντων για τους Σαφιένς, από τον Λαγκούρη. Θα ανοίξει λογαριασμό και αυτός για την ομάδα που θα κάνει το 3-2. Βασαλίδης, Ματθαίου, η μπάλα μέσα από τον Τσελεπίδη και είναι να περάσει μια πολύ δύσκολη παλιά. Πολύ ωραία η έμπνευσή του. Θα μιλούσαμε για το highlight του παιχνιδιού από την αρχή και όλες από το ξεκίνημα, αν κατάφερουμε να την περάσει. Σπίνος με την μπάλα. Τώρα θα πασάρει για τον Κοντογιώργη. Το σαπάρι, το σούτ από το ύψος του φάουλ, αστοχή. Αποκονιές, μπροστά η μπάλα για τον Τσελεπίδη. Κανένα θέμα εκεί, να τελειώσει την μπάλα τη φάση με το δεξί. Αφήνει και τον Αλεξάτο που θα πάρει το σουτ. Κακή επιλογή με αμυντικό χέρι πάνω του. Θα στοχίσει με το επιθετικό rebound του Σπίνος. Μπουκονιές. Ανασυκτή μπάλα. Αυτή θα δίνει πάνω στον Γιώργη. Λαγκούρης. Θα σπάσει την μπάλα στο πλάι. Αλεξάτο στο στόπ από τον Μπουκονιές. Πολύ καλή αμυντική προσπάθεια. Τσελεπίδης. Παλασίδης για τον Ματθαίου. Βάζουν την μπάλα, Ματθαίου είναι όμως ειδική. Τώρα αυτή τον προσπίσω. Τουλάχιστον είναι δίκαιο σας συνδυασμός για την ομάδα του. Σπίνος, θα παίρνει την μπάλα στο πλάι. Αλεξάτος. Στην για τον Βασιλιάδη, αυτός από το Χάιπος, είναι εύστοχος για δύο. Θα βάλει ξανά την ομάδα την μπροστά με 5-4. Από το Νιέσης από τα δεξιά για τον Ματθαίου. Τσελεπίδης. Γιαννόπουλος, είναι άστοχος, μαζεύει το rebound. Ο Κοντογιώργης και αφήνει με τον Σπίνο. Κοντογιώργη, Βασιλιάδης. Μέσα στο ζωγραφίστο, δεν υπάρχει συνέχεια και καλάθι για τον Λαγκούρη, έχει χρεωθεί με βήματα. Μέσα η μπάλα παραμένει από τους Barflies, καθώς από χέρι του Σπίνου, αν δεν κάνω λάθος. Η μπάλα είναι εκτός. Από κονιές. Λεπίδης, πολύ ωραία ενώ λουπάσα για το κόψιμο του Γιαννόπουλου. Δεν θα περάσει όμως η μπάλα, θα περάσει η μπάλα, θα μπορέσει να την διατηρήσει στην κατοχή του Γιαννόπουλος. Μπάλα μέσος, οπλισμένος, θα στοχίσει για τρεις.
κάνει το 8-4 για την ομάδα του. Γιαννόπουλος. Ο Στατζελετίδη, αυτός θα πάρει την baseline. Πολύ ωραία στην κορυφή. Βαλασίδη στο σίδερο. Μαζεύει το rebound. Ο Λαγκούρης. Καφίνει για το σπίνο. Πολύ ωραία, ο Αρσίδης θα κλέψει την μπάλα. Θα δώσει τον Αμπουκονιές. Αυτός για τον Τζελετίδη, ο οποίος θα στοχίσει. Πολύ καλή προσπάθεια όμως εκνευριασμού. Είναι εύστοχο από τον Λαγκούρη. Έτοιμο στη 45. Τελεπίδη στο post-up. Μαρθέου, πολύ ωραία η έξτρα πάσα. Ρίπος του Τελεπίδη από την άλλη πλευρά. Η πάσα απευθείας στα χέρια αντιπάλου. Το χέρι του Αλεξάτου. Πάρει και το σουτ για 3-45 μόνο και θα στοχίσει όμως αυτό το σουτ. Βοηθούς για τον Γιαννόπουλο. Γιαννόπουλος, Μαρθέου, πολύ από το σουτ. Καλή επιλογή, ξεμαρκάριστη, αλλά κακή εκτέλεση. Πάμε σε ένα time out και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα 3 λεπτά της πρώτης περίοδου. Συνέχεια στο παιχνίδι μετά το time out. Μέχρι μέσα ο Κοντογιώργης, αλλά θα δεχτεί το σοτ για να πάρει πάω για να διαιτητέσει, θα αναφράει από την baseline. Κοντογιώργης. Συνέχεια, λήξη του 24ου. Πάμε μπροστά, Γιαννόπουλος θέλει να αποστάρει και να αντικονιέσει από την οχτάτα μια πολύ καταλαβαίνω γιατί εκείνος έκανε την κίνηση προς την baseline ήθελε να το βρει προθυμένο στην κίνησή του αλλά ο συμπέκτης του είχε αλλάξει γνώμη και πορεία διάβασε καλά την φάση, συνέχεια με τον παιχνίδι με τον Αλεξάτου να παίρνει το pull up jumper, είναι άστοχος, αμυφωνίες μαζεύει. Με Λαγκούρη. Η δουλειά είναι επίσης πάνω στον Τζελετίδη, δεν είναι την κάποιος εκεί να βοηθήσει στην τύχνη του σιγούρου down. Αλεξάτος. Για τρεις είναι μέσα. Από τον Λαγκούρη. Ανεβάζουν και άλλα τη διαφορά στους 10 πλέον. 14-4. Πολύ καλό ξεκίνημα, ποιοτικό ξεκίνημα από τους Αθλητές. Σουτ για 3, πολύ κακή επιλογή εδώ από τον Βαλασίδη. Αλεξάτου, τελειώνει ο χρόνος. Αλεξάτος παλεύει. Η μπάλα είναι για Barflies. Αλλά το Τζελεπίδη θα γυρίσει πολύ δυνατά. Δεν υπάρχει και κάποιο επιθετικό. Έχουμε και όλος λίγο τον Γιώργη. Κάποιο πρόσωπο. Πάλι εκεί του Γιαννόπουλου από πίσω είχε αγοράσει πολύ ωραία το χώρο του ο Λαγκούρης. Έχει ξεκίνησει στην πρώτη του πόλη. Τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου, 35-36 στη δεύτερη. Αλλά απευθείας τον Αμπουκολινές, αυτός απέναντι με τον Γιαννόπουλο. Γιαννόπουλος, ένας εναντίον τεσσάρων, είναι εύστοχος. Ο
θα πάρει και στους τρίων πόντων, το σύνταγμα είναι άστοχος όμως το σίδερο, Ματέο καταναστεί rebound, θα περάσει, θα κρατήσει και την μπάλα. Δεν υπάρχει συνέχεια, υπάρχει φάουλ χαμηλά. Η επαναφορά είναι από το sideline, έχουν πάρα πολύ λίγο χρόνο, ίσα ίσα μέσα με ένα catch and shot. Δεν υπάρχει συνέχεια, λέει, γιατί της έχει λήξει ο χρόνος, ούτε καν το shoot δεν υπήρσατε, ήταν τον εντός είτε εκτός. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα κλείσει η πρώτη περίοδος, 15-6 το σκορ αυτής. Πάμε στην ανάπαυλα και επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστροφή στο παρκέ, δεύτερου δεκαλέπτου. Βγαίνει να έχουν την πρώτη επίθεση, σουτιά 3 από τον Ανδριανό. Κακή επιλογή σουτ. Ξελοποιείται μέχρι μέσα, θα χρεωθεί με βήματα. Τώρα δεν υπάρχει συνέχεια στο σουτ του Γιαννόπουλου. Πιέζεται ο Σπίνος, θα φτάσει προς τη στιγμή για να βοηθήσει ο Μουσελίνης και θα πάρει και το φάουλ. Σώζει την κατάσταση για την ομάδα, την κατοχή μάλλον για την ομάδα του. Πάνω φορά από τη sideline. Μουσελίνης. Πάσα θα βρει στο Τσελεπίδη, πάνω φορά είναι επίσης από τη sideline, πάλι για τους Ασπιένες. Πάνω φορά. Ανδριανός. Πόσο χρονόμετρο είναι στο μήνα πλέον, θα έρθει το 24. Πάλα μπροστά και τον Βασχαλίκη. Λεπίδης από κάτω θα εστοχίσει, πολύ δυνατός. Βασιλιάδη, πολύ ωραία αυτή για τον Μουσελίμ, εκεί θα δεχτεί το στόπ, αλλά με φάουλ από τον Κοσμά. Και θα τον στείλει στη γραμμή των βολών, δεύτερο μαντικό. Τους μπαρφλάι σε αυτή την περίοδο. Αστοχή και η δεύτερη. Μακασίτης κατεβάζει από τα δεξιά. Πάμε λίγο να χάσει, κρατάει την κατοχή. Τώρα θα φουντώσει για τον Αμπουκουνιές. Τον αφήνουν μόνο του για τρεις, θα τους εκτελέσει. Θα κάνει το 15-11. Μειώνουν οι Barflies. Όσο περνάει η ώρα θα ζεσταθούν και τα κορμιά των παιχνών κάτω. Μην δυνατικά θα αποκτήσει άλλη εικόνα. Κορνιές, Γιαννόπουλος. Ωστόσο, ξανά πίσω για τον Αμπουκουνιές. Προσποιήσεις, βρίσκει τον Κοσμά μόνο από τη γωνία. Είναι άστοχος. Ανδριανός. Αφήσει η Γιώργο Λαγκούρη. Σπίνος, Μουσελίμης για τον Ανδριανό, στο ύψος του Κάικος, περνάει χρόνος. Δεν υπάρχει τίποτα, έχει χρεωθεί με 3 δευτερόλεπτα ο Λαγκούρης. Δεν υπάρχει συνέχεια στην επίθεση του Σαφιέν. Κουτσουράκης. Βασίδης, Γιαννόπουλος, Αμπουκονιές, Κοσμάς, πολύ ωραίο το μίνι γύρω στο τελειώσει τη φάση προσπερνώντας τον αντιπαλό του. Πολύ γλυκιά η κίνησή του προς το καλάθι. Αλεξάτος. Βασιλιάδης μας έκανε τον Ανδριανό, πολύ ωραία έπεσε πάνω του.
στην άμυνα. Ο Γιαννόπουλος συνεχίζει την πολιορκία. Αλεξάτος θα γυρίσει. Πολύ καλή επίσης η άμυνα πάνω του. Παρακλάει ο Γιαννόπουλος. Τώρα που κονιές θα χάσει προς στιγμή. Κρατάει την παλάμηση στην κατοχή του. Τσελεπίδης για τον Κοσμά. Γιαννόπουλος από την κορυφή στο σίδερο. Στήνος. Αφήνει και τον Ανδριανό Αλεξάτος. Θα δει μέχρι μέσα, δύσκολο. Μαζεύει το rebound ο Γιαννόπουλος. Περνάει ανάμεσα από δύο τεχνομάδες στον εφηδιασμό. Πολύ ωραία η πάσα. Πάρε βάλε για τον Καλασίδη. Κανένα θέμα εκεί να σκοράρει. Και οι Barflies με αυτό το καλάθι παίρνουν το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία. 15-15. Σπίνος. Τον Ανδριανό. Σελήνης μέχρι μέσα. Πολύ καλή άμυνα από τους Barflies. Αντωνιές. Αλλάζει για τον Γιαννόπουλο. Μας ξαναμεταφέρει στον Αμπουκονιές. Τώρα ανέβηκε ο Τσελεπίδης. Θα πάρει και το σούτο στην κορυφή. Βάλα στο σούτο και out. Αλλαγές για την ομάδα των Σαπιένς. Αλεξάτος. Ωραίο τελείωμα από τον Κοντογιώργη. Θα σκοράρει για την ομάδα του μετά από ώρα. Λίγο προς τα επιθετικά οι κυπεδούχοι. Γιαννόπουλος για τον Τσελεπίδη. Να παίξει τα πόδια, περνάει, πολύ ωραία θα σηκωθεί. Πρώτο Ανδριανού. Σελίμης, πολύ ωραία η προσποίησή του. Πολύ ωραίο καλάθι, εμπειρικό. 17 όλα. Αποκονιές. Για τον Κοσμά. Το Τσελεπίδη, αστοχή, ο ίδιος το rebound. Ανεβάζει ταχύτητα ο Τσελεπίδης. Δεν σημαίνει πρόβλημα για την άμυνα μέσα στο χρόνο ζωγραφιστό των Σαπιένς. Μπάλα. Ο Μάρι το πουλάει τα άντρα από το Χάιπος και θα εστοχίσει. Μουσολίμης. Προφοδοτής τον Ανδριανό. Αυτός πολύ ωραία θα πάρει δεξί διάδρομα και θα τελειώσει τη φάση. Συστημένο. Θα βρει μέσα τον Παλασίδη. Καλάθι και φάουλ. Μετράει το καλάθι με διαιτητής. Θα πάει και στη γραμμή της φιλανθρωπίας για το έμεσο τρίποντο. Θα πετύχει και τη βολή του. Αλεξάτος. Δώσει και το σκύρμου σου πλήμη. Σπίνος έτοιμος, απλισμένος. Ο Βαλός στο σίδερο, ο Κοσμάς μαζεύει από την άλλη πλευρά. Και αφήνει και τον Βαλασίδη. Και αυτός για τον Αποκονιές που ανεβαίνει από τα δεξιά. Έχει να βρει τώρα θα αποστάρει τον Τσελεπίδη. Πολύ ωραία μεταφέρει για τον Κοσμά. Πολύ καλό το pass και θα τελειώσει ο Μισογιαννόπουλος. Μαρανόπουλος. Σχεδόν παρ' όλα αυτά πολύ καλή ομαδική δουλειά. Σε λίγο στα την άλλη πλευρά πάλι. Αντιανός. Ξελίνη. Μπάλα στα χέρια του Τσελεπίδη, ο οποίος παίρνει και φορά και θα φτάσει ανενόχλητο στο παιχνιδιασμό. 21-24 μπροστά πλέον η ομάδα των Barflies.
Μαρκίση να ανεβάσει ταχύτητα στο παιχνίδι του. Σπίρεφαλε τον Γιώργη, θα στείλει ένα πολύ ωραίο καλάθι με την άμυνα κρεμασμένη πάνω του. Σύρις με τον Τζελεπίδη, πολύ ωραίο το spin move, απευθείας φαουλ. Ο αμυντικός του δεν ήταν έτοιμος. Αλλαγές για την ομάδα των Barflies. Λεπίδης περνάει και κλειστή, τρυπογυρίζει, τώρα θα χάσει, εύκολο σε λίμνη. Ο οποίος θα τρέξει μέσα την ομάδα του, 3-1-2-1, αφήσει για τον... για τον Αμεξάκο, που θα τελειώσει τη φάση, συγγνώμη για την παύση. Περιμένω να δω την εξέλιξη. Όλες αυτές τις φάσεις. Ματθαίος. Μέχρι μέσα θα πάρει το φάουλ. Ματθαίου, με συγχωρείτε. Φάουλ από τον Μουσελίμι. Πάρε ένα από την baseline. Γιαννόπουλος. Παναφορά. Ματθαίου για τον Γιαννόπουλο γρήγορα. Πολύ ωραία αυτός έξω για τον Βαλασίδη. Αντρής. Άστοχος. Τους άλλους κάτω. Τζελεπίδης θα μαζέψει τη ζωή του Ιβάν, θα τελειώσει τη φάση. Αφρέφει με βήματα ο Μουσελίνης να περάσει το close-out. 5-26 το σκορ, τελευταία 15 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο. 13, πάμε! Πάμε, ασκείτε! Sideline. Γιαννόπουλος, βάλα στο Τζελεπίδη αμέσως στο spin move, θα περάσει άλλο ένα foul. Θα κερδιθεί. Τον Τζελεπίδη στις βολές, καθώς ήταν το πέμπτο ομαδικό για τους Σαπιένς. Δύο έχουν οι Barflies. Συνάστοχος στην πρώτη. Συνάστοχος στη δεύτερη, στο 27, 7,4 στο χρονόμετρο. Σπίνος με την μπάλα. Το Γιώργη. Τρόπο θα τελειώσει και η δεύτερη περίοδος, 25-27 μπροστά η Barflies πλέον στις λεπτομέρειες. Πάμε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος. Επιστροφή στο παιχνίδι, ανάρτηση της περίοδου. Φάουλ πάνω στον Τζελεπίδη. Επαναφορά είναι από την baseline. Ματθαίου. Μέσα, το στόχο του Βασιλιάδη. Επιτυχίες επιλογές εκεί. Άφησε τον Barflies. Μπούρης αμέσως για τρεις. Κακή επιλογή. Βλέπω κοιτάει τον διαιτητή. Ίσως υπήρξε κάποιο φαλ. Δεν το είδα. Σαν την πορεία της μπάλας. Απ' την άλλη πλευρά ευνηδιασμός με τον Γιαννόπουλο. Αλεξάτος, Βασιλιάδης, ξανά για τον Λαγκούρη, μέσα ξεχασμένο, θα τελειώσει τη φάση. Μαρθαίου, Γιαννόπουλο, Τζελεπίδη για τον, Βαλασίδη, ο οποίος δεν θα τελειώσει τη φάση. Σου το πρόβλημα του
Γιώργη, πολλά το χρόνια γύρω του. Παραμένει το 27-29. Αλλά μέσα στον Τσελεπίδη μέχρι μέσα, στο χείο, ίδιο στο rebound. Θα σηκωθεί από τα κεντρικά. Ένας με τρεις παλεύει και βγαίνει νικητής. Να δούμε τον Σίγουρη. Όποιος τον φυλάει θα έχει δύσκολο έργο. Κοσμάς μέσα, θα αναπήδηση και το πέρα ταυλό. Στο ίδιο στόχο, 30-29 μπροστά, η Barclays. Στο 7-31 πίσω κοντικά. Βασιλιάδης. Αλεξάτος. Σουρδιάδης, άστοχο. Από τον Λαγκόλου. Πολύ δυνατή σύγκρουση εκεί στον αέρα. Φάουλ του Μουσελίνη. Πάνω στον Τσελεπίδη. Στην πρώτη βολή. Πολλές για την ομάδα των Σαπιένς. Βασιλιάδης Μαλέκη, Γιαννόπουλος θα κλέψει την μπάλα. Θα πετάξει και μπροστά για τον Μαρθέο που θα κλείσει τη φάση με το αριστερό. Ωραίος ο φιλιασμός με τους Barclays. Βασιλιάδης. Μέσα, βγάζει στον Αλεξάτο μετά το σπίτι. Εκεί μέσα βάλει την μπάλα στο καλάθι από την γραμμή του τριών πόντων. 30-35. Παλασίδης, Τσελεπίδης, Γιαννόπουλος. Άμεση απάντηση στο σούτ των πόντων. Τσελεπίδης, Γιαννόπουλος, μέχρι μέσα. Κάτι πρέπει να αποφασίσει ο διευθυντής ότι είναι. Προφανώς η μπάλα είναι εκτός. Και εσύ η ζωή συνεχίζεται απλά. Χωρίς να χρειαστεί κανένα σφάλι. Δημοκρατική λύση όμως. Στημένη Κοσμάς θα κόψει την πορεία της προσπάθεια πάσα του Λαγκούρη, ο οποίος θα χρεωθεί με το φάουλ. Τους αντιπάλους των αρχίδων στον εκνευριασμό. Πάμε σε ένα time out και επιστρέφουμε. Συνέχεια στη περίοδο. Γιαννόπουλος 45 πλεισμένος, θα στοχίσει. Βασιλιάδης. Βάλα στον Ανδριανό, πολύ ωραίο το φούτγκορ, ξανά για τον Βασιλιάδη, είναι άστοχος. Παλασίδης. Κονιές ο Κλειστέρας ξανά στον αγωνιστικό χώρο, πολύ ωραία τρέχει το παιχνίδι και αφήνει πάρε βάλε για τον Τσελεπίδη. Ο τον Γιώργης, πάρα λίγο από το δουλέψιμο. Σπίνος. Λοιπόν, Αλεξάτο, Βασιλιάδης, θα πάρει το φάουλ. Woo!
χέρια του. Ανδριανός. Πουλά τσάφερ. Έχει τόσο καλό. Εκεί μαζεύει τώρα είπαμε το Βαλασίδης. Για τον Αποκονιές. Γιαννόπουλος. Κοσμάς ξανά για τον Γιαννόπουλο. Στήλος Αντριανός. Μέσα θα δεχτεί φάουλ ο Αλεξάτος. Φάουλ χαμηλά. Δυσκολεύει στο 30-42 πλέον. Στυράκι ασφαλείας, όχι πολύ μεγάλο για τους Barflies. Τελειώνει ο χρόνος για την ομάδα της Άντρας. Αλλά δεν υπάρχει συνέχεια στην επίθεση, γιατί δεν σταματάει η νόπια. Προσπάθει τον Μπαρκλάζ αυτού στον διαδρομό του. Γυρίσμα. Λεπίδης. Μόνο του. Καναθελεφίδης, θα το παίξει στα πόδια. Γιαννόπουλος με τον Βάξτε. Είναι άσχος, ώστε να πει ψηλά να μπαίνει. Ανανεώνει με το επιθετικό rebound. Αμπουκονιές. Τελικό στην επόμενη πίσω, προτιμά τον Τζελεπίδη εντός. Κοσμάς. Θα παρακάρουν εδώ και οι Barflies. Πολύ καλό παιδίτσμα. Μας Βασίλης την μπάλα. Σάτος ανέβει από τα αριστερά και την δώσει τη φάση. 32-42. Λεπίδης. Ήρεμα τώρα περιμένει ο Βαλασίδης. Αρκουπλογιές για τον Βαλασίδη που κόβει. Φάλι γρήγορα στο διαδικητή, θέλει αμέσως. Εύστοχος στην πρώτη του βολή. Μπροστά οι Barflies και σε αυτό το δεκάλεπτο. Πάμε στην ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Εντάξει, τους τελευταίους περιόδου. Στοχιές να έχουν την πρώτη επίθεση αυτής. Thank you.
τον Στίνο. Πάμε στην μπάλα του Βαναπή της Αστιέντς. Για καλή του στοιχή η μπάλα παραμένει στην κατοχή τους. Όμως η δίκη να πάρει την αναφορά. Στίνο. Πολύ ωραίο το φούτβορ. Θα τελειώσει και τη φάση. Πάτσις. Μπουκονιές για τον Μαρτέου. Πολύ καλή άμυνα της Σπίνου πάνω στην μπάλα. Σε μίλησε εκεί μπροστά, δεν υπάρχει πληθυσμός. Χάσει και την μπάλα από τον Μαρτέου. Πολύ καλή άμυνα. Τελεπίδης από το Στουφάι, πως αστοχή Βασιλιάδης μόλις εκεί. Σπίνος, παραλίγο εδώ, το διευθύνσιο. Μπροστά που σε λίγνεις θα πάρει το φάρο και θα πάρει στη γραμμή των βολών. Πρώτη βολή από τον Λάσο. Στακές, σε δεύτερη. Μπονιές, πολύ ωραίο το πιτερό. Βάλε βάλει φάση για τον Παλασίδη, να ξεκινάει στο διάδρομο του. Κάτσι, για τρεις, διάστατος. Παλασίδης πετάει και κάνα μπροστά. Τσελεπίδη, μέσα στο ζωγραφιστό. Ωραία η σκέψη. Δεν θα περάσει όμως, τάψεις. Ταμπούρης. Θα ζήσει η κομπίτα, δεν θα στοχίσει. Από Κορνιές και τον Κορνιά θα περάσει καλά την κομπίτα του Βασιλιάδη, όσο όσο χρειαζόταν για να επιστρέψουν και οι υπόλοιποι. Τσελεπίδης αμέσως το σούτ, άστοχος. Από Κορνιές. Από τον Παλασίδη θα ανεβάσει τη διαφορά της ομάδας στο 33-50. Άμεση απάντηση από τον Λαγκούρη. Θα συνεχίσει και αυτός για τρεις. Timeout, μια μικρή πάυση και επιστρέφουμε για το τρίτο παιδί του 48. Μέχρι στο παιχνίδι με το timeout, ο Αλεξάτος θα δεχτεί το στο παλά με φάουλ. Πάστε και στην πρώτη βολή. Πάσα μπροστά, Μαρθέου. Άστοχος. Πολύ καλή αμπράβο από τους Barflies. Κονιές. Τσελεπίδη. Αυτός θα πάρει, το σούτ ανάμεσα από δύο. Σελίγης, μετά την μπάλα, ο Τάτσης θα την πιάσει. Πάρει και τόσο τριών πόντων. Από την καλλιεργημένο. Εκεί ούτε ο Αλεξάνδρος δεν μπορούσε να τελειώσει τη φάση από κάτω. Τζελεπίδη δεν θα βάλει το καλάθι, αλλά θα πάρει στη γραμμή των βολών μετά την πάσα του Βαλασίδη. Μέσα η πρώτη βολή. Από τον Τζελεπίδη θα κάνει το 37. Καρδιά, μέσα και η δεύτερη. Αλεξάνδρος.
θα πάρει τον Φιλαρτζάδο, πολύ καλή άμυνα. Σολεύει πάνω του, Κοσμάς ανανεώνει. Πάει στη γωνία, το σούτ είναι μέσα για δύο από τον Λαγκούρη. Λεπίδη, σε ευστοχή και είναι μέσα. 41-56, 3,5 λεπτά ακόμα. Θα ολοκληρώσει το παιχνίδι. Σελίνης, δύσκολο. Ματέου, περνάει. Μόνο στην μπαλά έμεινε πίσω. Πάνω στο κορμί του Τάτσι. Μέσα το συγκεκρίσα από τον Αλεξάτο. 44-56. Υπάρχει χρόνος για να γίνει η δουλειά για τους Σαπιένς. Λεπίδης, πολύ ωραία για τον Κοσμά με υπομονή από τις αυτοκίσεις της Ελλήνης. Μας αλλάζει παιχνίδι διαγώνια. Θα βρει πάρα πολύ όμορφα τον Λαγκούρη. Μισθή από δύο, χρειάζεται υποστήριξη. Ξεμαρκαρίζεται πάρα πολύ όμορφα. Μουσουλίνης και εδώ όμως το άρχισε να πάει άμυνα. Και Λεπίδης τόσο όσο χρειαζόταν, προφανώς. Με το κορμί του. Κονιές. Αναγράφηση μόνο του, πήρε τις ανάσεις του. Time out και επιστρέφουμε. Μάτος το εκεί. Πάνω στην μπάλα. Άντε πιάσουν εκεί, τελειώνει τη φάση με το αριστερό. Πολύ καλός. Κάνει το 40-61. Από τα δεξιά θα χάσει την μπάλα του Γιώργης, καθώς ο Μαρθέου τον πίεσε τόσο όσο χρειαζόταν για να φύγει και χάσει την μπάλα του κορυφή του. Παναφορά γρήγορα, πάνω στο Γιαννόπουλο, Κορυές, Αστοχή. Ο Γιώργης με τα βλέπει μπάλα δεν θα του κάνει το χαντήρι. Ελεπίδης, φαβ. Λαγκούρη πάνω στην μπάλα, είχε φάουλ να δώσει. Πολύ πάσα, πολύ ωραία καρφή για τον Αμπουκονιές. Τα ένα θέμα να τελειώσει τη φάση μέσα στον γράψο, ανενόχλητος. 15 δευτερόλεπτα. Ο Αλεξάνδρος κατεβαίνει αργά, σταθερά. Μάλλον θα την πάρουν την επίθεση, ένα τελευταίο σουτ από τον Λαγκούρη και με αυτόν τον τρόπο θα τελειώσει το παιχνίδι. 44-65, τελικό σκορ της αναμέτρησης. Καλύτερη και στις δύο ομάδες. Μπαρκλάιος όμως ήταν καλύτερη σημεία. Φίλες και φίλοι του Μπάσκετ Σίτι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας παρακολουθήσετε από όλες τις ομάδες, να έχετε ένα καλό βράδυ.